ξεκινήσουμε από τη συνάντησή σας που είχατε με τον Αμερικανό συντονιστή, τον κύριο Άμος Χόκστεϊν, που δήλωσε αμέσως μετά τη συνάντησή σας ότι η Ελλάδα είναι στρατηγικός εταίρος της Αμερικής για ζητήματα ενεργειακά. Μπήκε σε νέα βάση, μαθαίνουμε, η συζήτηση της ενεργειακής συνεργασίας Ελλάδας-ΗΠΑ. Τι έχετε να μας πείτε λοιπόν για τους αγωγούς, τα οποία ενδιαφέρουν πολύ κόσμο, όπως ξέρετε. Ναι, βεβαίως. Ο αγωγός, ο ΤΑΠ, ο λεγόμενος, είναι ένας αγωγός με πολύ μεγάλη στρατηγική σημασία. Εμείς έχουμε μία πολιτική η οποία στοχεύει στο να γίνει η χώρα μας ένας ενεργειακός κόμβος. Θεωρούμε ότι πρέπει να υπάρχει μία πολλαπλότητα στις ενεργειακές πηγές και με βάση αυτή την πολιτική αντίληψη πορευόμαστε. Mm-hmm. Τώρα πιο συγκεκριμένα για τον ΤΑΠ, εμείς κληρονομήσαμε μία συμφωνία από τις προηγούμενες κυβερνήσεις, η οποία, για να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους, δεν είναι η καλύτερη σε σχέση με αυτά τα οποία κερδίζει η χώρα μας. Mm-hmm. Αν δεν συγκρίνει κανείς με βάση το γεγονός ότι ο αγωγός αυτός διέρχεται και από άλλες χώρες, και από την Ιταλία και από την Αλβανία, η Ελλάδα θα μπορούσε να πει κανείς ότι είναι ρηγμένη. Mm-hmm. Εν πάση περιπτώσει, με δεδομένο αυτό, προσπαθούμε αυτή τη στιγμή να βελτιώσουμε τα ωφέλη που μπορούν να υπάρξουν για τη χώρα. Πιο συγκεκριμένα εδώ, κύριε Σκουλέτη, πώς, δηλαδή με τα τέλη διέλευσης, μαθαίνω, ζητήσατε κάτι συγκεκριμένο από την Αμερικανική πλευρά. Τι θέματα θέσατε? Καταρχήν, η Αμερικανική πλευρά δείχνει το ενδιαφέρον της ώστε να γίνει για τους δικούς της λόγους, ναι, αυτός ο αγωγός. Mm-hmm. Δεν εκπροσωπεί την εταιρεία, βεβαίως, το consortium, ναι, της εταιρείας. Ναι. Εμείς με την εταιρεία κάνουμε τον διάλογο, mm-hmm, και έχουμε εστιάσει σε τρία ζητήματα. Πρώτα απ' όλα στην ανάγκη αποζημίωσης για την δημόσια γη. Mm-hmm. Δεύτερον, στην ανάγκη να πληρώσει η εταιρεία για τις περιοχές που διέρχεται από δασικές εκτάσεις, και αυτό προβλέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία. Και το τρίτο είναι η γνωστή εταιρική ευθύνη. Μιλάμε ότι αυτά που μέχρι τώρα έχουν ακουστεί είναι αστεία ποσά. Αυτός ο αγωγός θα διέρχεται για πάνω από 50 χρόνια από τις συγκεκριμένες περιοχές. Έχουν γίνει κάποιες βελτιώσεις στην όδευσή του, αλλά αντιλαμβάνεστε ότι εμείς έχουμε υποχρέωση να διεκδικήσουμε όσο δυνατόν περισσότερα. Αυτά είναι τα άμεσα ωφέλη. Σκουλέτη, αυτά τώρα πώς θα ξεπεραστούν? Θα δημιουργηθεί κάποια ομάδα εργασίας? Πώς θα συζητηθούν με την εταιρεία, ναι, που έχει αναλάβει το έργο? Υπάρχουν κλιμάκια, τεχνικά κλιμάκια ανάμεσα στο Υπουργείο και την εταιρεία. Έχουν γίνει συζητήσεις. Τώρα θα έλεγα ότι βρισκόμαστε σε ένα οριακό και κρίσιμο σημείο. Mm-hmm. Ελπίζουμε να πετύχουμε ό,τι το καλύτερο. Βεβαίως υπάρχουν και έμεσα ωφέλη από αυτή τη διέλευση του αγωγού. Αντιλαμβάνεστε ότι κάποιες ελληνικές εταιρείες θα συμμετάσχουν και στην κατασκευή του, και μάλιστα υπάρχουν πολύ αξιόλογες ελληνικές εταιρείες όπου με πολύ προηγμένη τεχνολογία θα μπορούσαν να συμβάλλουν. Εάν ξεπεραστούν τα ζητήματα αυτά, πότε αναμένεται να ξεκινήσει η κατασκευή, κύριε Σκουλέτη, ρεαλιστικά? Καταρχήν, να πούμε ότι αυτά τα ζητήματα το συντομότερο το δυνατόν να λυθούν μέσα στο Νοέμβριο. Από εκεί και πέρα όλα τα άλλα μπορούν να προχωρήσουν. Θα συζητηθούν, φαντάζομαι, δεν έχει ανακοινωθεί επισήμως, αναμένεται, σύμφωνα με πληροφορίες, να έρθει και ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών, ο κ. Κέρι, στην Αθήνα. Ναι. Προφανώς, ναι. Και αντιλαμβάνομαι ότι η χθεσινή παρουσία του κυρίου Χόλαντ ήταν ακριβώς προπαρασκευαστική αυτής της συνάντησης. Κύριε Σκουλέτη, επειδή είναι αρκετά τα θέματα και θέλουμε να προλάβουμε σήμερα που σας έχουμε έτσι κοντά σας να μας δώσετε κάποιες απαντήσεις, εχθές είχαμε μια σύνδεση με την Κέρκυρα, όπου εκεί υπήρχε μια διαμαρτυρία για την παραχώρηση του αεροδρομίου στη Φραπόρτ, και είναι 14 αεροδρόμια. Είχαμε βγάλει τον πρόεδρο του Σωματείου Υπαλλήλων της Πολιτικής Αεροπορίας, που έλεγε ότι αυτή δεν είναι καθόλου συμφέρουσα συμφωνία για το ελληνικό δημόσιο και ότι θα πληγούν και οι εργαζόμενοι. Και εσείς έχετε στο παρελθόν και από τη δική σας την ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ έχουν υπάρξει πολλές αντιδράσεις για αυτή την παραχώρηση των 14 αεροδρομίων. Τι θα κάνετε? Η παραχώρηση των 14 αεροδρομίων ήταν προαπαιτούμενο για τη συμφωνία του προηγούμενου Αυγούστου. Ναι. Δεν υπήρχε η δυνατότητα να μην γίνει από την παρούσα κυβέρνηση.
ήταν κάτι το οποίο είχε δρομολογηθεί. Εμείς αυτό που προσπαθούμε με, θα έλεγε κανείς, οριακό τρόπο είναι να βελτιώσουμε τους όρους συμφωνίας. Αυτό τα λέει όλα. Δηλαδή πώς να βελτιώσετε τους όρους συμφωνίας, τα χρήματα που θα εισπραχθούν, στις επενδύσεις που τίμημα, θα επιδιώξετε να κάνουν, να κάνει η συγκεκριμένη εταιρεία στα αεροδρόμια αυτά. Και καταρχήν με τις δεσμεύσεις εταιρείας για τις επενδύσεις που πρέπει να κάνει η ίδια στα αεροδρόμια, ναι, αλλά θα έλεγα και με την δυνατότητα να εξασφαλιστούν καλύτεροι όροι εργασίας και θέσεις εργασίας για, ναι, τους ήδη απασχολούμενους. Αυτά, κύριε Σουλέτ, τα ζητήματα είναι υπό διαπραγμάτευση, δηλαδή με τη Fraport, συζητάει η ελληνική κυβέρνηση με τη Fraport αυτά τα ζητήματα. Παρόλο ότι δεν είναι στενά στην αρμοδιότητά, ναι, βέβαια, νομίζω του, ότι του, ναι, ναι, νομίζω ότι υπάρχουν τέτοιες δυνατότητες. Πάντως το συνολικό τίμημα, mm-hmm, θεωρείται όχι μικρό, ικανοποιητικό που έχει δοθεί με βάση τις προσφορές που υπήρξαν. Εννοείται το 1,2 δις. Αυτό είναι το 1,2 δις για 40 συν 10 χρόνια παραχώρηση. Το αμέσως επόμενο τίμημα ήταν αρκετά χαμηλότερο. Ναι, αρκετά απλά χαμηλότερο. Λέει ότι τα ωφέλη που θα έχει αυτή η εταιρεία και το κέρδη που θα είναι πολλαπλάσια. Γι' αυτό και χθες μας διατυπώθηκε η άποψη ότι αυτό το τίμημα είναι πολύ χαμηλό. Θα μπορούσα ενδεχομένως να συμφωνήσω αν μπορούσαμε να γυρίσουμε τον χρόνο πίσω και δεν είχε κλείσει αυτή η συμφωνία. Κύριε Σκουλέτη, τώρα αυτό είναι κάτι στο οποίο θα ήθελα πραγματικά να μείνουμε, γιατί προφανώς εσείς βρισκόσαστε σε μια θέση που από τη μία πιέζεστε να επισπεύσετε διαδικασίες για να δημιουργηθούν θέσεις εργασίας, να ανοίξουν δουλειές, από την άλλη μας λέτε ότι παραλαμβάνετε και συμφωνίες οι οποίες ήταν σχεδόν διαμορφωμένες. Και αυτό ακριβώς έχει να κάνει και συνολικότερα, ας πούμε, και με το ΤΑΙΠΕΔ, έτσι, και την ανάμειξή του και για το θέμα της δημόσιας περιουσίας. Εσείς μέχρι και τον Ιανουάριο, ακούγαμε την κυρία Βαλαβάνη που έλεγε ότι το ΤΑΙΠΕΔ θα καταργηθεί, δεν θα υπάρχει. Και υπήρχαν πάρα πολλές φορές που το κατηγορούσατε για αδιαφάνεια και όλα αυτά. Από εδώ και πέρα τι θα γίνει? Τι θα γίνει με τη δημόσια περιουσία? Το ΤΑΙΠΕΔ έχει λόγο ύπαρξης. Στο βαθμό που υλοποιεί τις 9 ιδιωτικοποίησεις που αναφέρονται στην τελευταία συμφωνία του Αυγούστου. Mm-hmm. Από εκεί και πέρα το ΤΑΙΠΕΔ εκ των πραγμάτων έχει συρρυκνωθεί, δεν έχει καμία σχέση με αυτό που λέμε εμείς στη δημιουργία του νέου Ταμείου Αξιοποίησης της Δημόσιας Περιουσίας, το οποίο δεν στοχεύει να ιδιωτικοποιήσει περιουσία, να πουλήσει δημόσια περιουσία. Ποιος είναι ο στόχος τώρα, κύριε Σκουρλέτη? Παλιότερα ακούγαμε ότι ήταν 50 δις. Μετά προσγειωθήκαμε σε πολύ χαμηλότερα. Οι προσδοκίες μας πέσανε πάρα πολύ. Μιλάμε για αυτή τη στιγμή για έσοδα από την αξιοποίηση, επαναλαμβάνω, και όχι ποσό το οποίο θα προκύψει από την πώληση της δημόσιας περιουσίας. Mm-hmm. Αυτά καλό είναι να βάζουμε στόχους, αλλά αντιλαμβάνεστε ότι η ίδια πραγματικότητα και οι συνθήκες κάθε φορά της αγοράς είναι αυτές οι οποίες διαμορφώνουν και τις αξίες. Εγώ θεωρώ πάντως βασικό να ξεκινήσει να δημιουργηθεί αυτό το νέο Ταμείο Αξιοποίησης Δημόσιας Περιουσίας. Mm-hmm. Το έχουμε προσδιορίσει από τις αρχές του επόμενου χρόνου. Mm-hmm. Κύριε Σκουλέτη, για να δούμε τώρα στο θέμα με τις κουριές. Φαντάζομαι θα το συζητήσατε, από ενδιαφέρον και η αμερικανική πλευρά θα το έθεσε για να δώσει, για να πάρετε και να πάρει και ένα στίγμα το πώς σκέφτεται η Αθήνα, το πώς σκέφτεστε εσείς στο Υπουργείο και γενικότερα η κυβέρνηση για τις επενδύσεις, για τις ιδιωτικοποιήσεις. Πού βρισκόμαστε λοιπόν με το ζήτημα με τις κουριές? Καταρχήν να σας πω ότι η αμερικανική πλευρά στην χθεσινή συνάντηση δεν αναφέρθηκε καθόλου στο θέμα των σκουριών. Α, μάλιστα. Και αυτό το εκτιμώ ως κάτι θετικό. Είναι δηλαδή μια διακριτική, ναι, έτσι, στάση εκ μέρους της αμερικανικής πλευράς. Όπως θα σας έλεγα επίσης ότι δεν αναφέρθηκε και στο άλλο ζήτημα το οποίο είδα να περιλαμβάνεται σε διάφορα ρεπορτάζ των εφημερίδων σήμερα, δεν αναφερθήκαμε καθόλου στον λεγόμενο ρώσικο αγωγό. Δεν υπήρξε καμία αναφορά. Το ανέφερε ως παράδειγμα, γιατί θα ήθελε να δει και το στίγμα και πώς σκέφτεστε για το ζήτημα των επενδύσεων και των ιδιωτικοποιήσεων. Να δούμε όμως πρώτα πού βρισκόμαστε με τις κουριές και να πάμε και στο γενικότερο. Εκείνο που εγώ είπα και στην συζήτηση στη Βουλή κατά τις προγραμματικές δηλώσεις της κυβέρνησης είναι ότι είναι εντελώς λάθος να παίρνουμε την περίπτωση των σκουριών και μέσα προσεγγίζοντας αυτή την περίπτωση να λέμε τι σήμα δίνουμε για τις επενδύσεις. Mm-hmm. Η περίπτωση των σκουριών είναι μια ιδιαίτερη περίπτωση επένδυσης. Εμείς έχουμε πει σε όλους τους τόνους ότι θα κινηθούμε με βάση την υπεράσπιση του δημόσιου συμφέροντος, του περιβάλλοντος, τις ζωές των ανθρώπων που εργάζονται και ζουν στην περιοχή.
Άρα μην υιοθετούμε μια αντίληψη που λέει ότι εάν τελικά στις σκουριές αυτή η επένδυση, εν πάση περιπτώσει, τροποποιηθεί, αλλάξει, συρρυκνωθεί ή δεν γίνει, αυτό θα είναι ένα κακό σήμα για τους ξένους επενδυτές. Το αντίθετο θα έλεγα εγώ. Κακό σήμα είναι να γίνονται επενδύσεις οι οποίες να δείχνουν ότι στη χώρα μας. Επιτρέψτε μου. Ναι, βεβαίως. Ναι. Το αντίθετο λέω. Είναι κακό να δίνουμε ένα σήμα που να λέμε ότι στη χώρα μας δεν υπάρχουν κανόνες, προϋποθέσεις και μπορεί ο οποιοδήποτε, χωρίς να σέβεται το οτιδήποτε, να έρχεται και να επενδύει. Ναι, απ' την άλλη όμως, κύριε Σκουρλέτε, αν μου επιτρέπετε τώρα να κάνω μια μικρή παρένθεση, υπήρχαν όμως και οι εργασίες οι οποίες διεκόπησαν με τη δική σας την απόφαση, την οποία εσείς χαρακτήριστε ότι δεν ήταν προεκλογικό τέχνασμα, και τις αντιδράσεις όλες αυτές μέσα στις στοές των εργαζομένων, με τις οικογένειές τους απ' έξω, επί τόσες ημέρες, οι οποίοι λέγανε ότι εμείς πώς θα ζήσουμε, αν το λαμβάνει υπόψη της κυβέρνηση αυτό. Μα απολύτως, επειδή λαμβάνει τις συνθήκες ζωής και εργασίας των εργαζομένων εκεί πέρα, η κυβέρνηση κινείται όπως κινείται. Δεύτερον, μάθαμε την αλήθεια, ότι οι εργαζόμενοι δεν είναι ούτε 5.000 ούτε 2.000, είναι γύρω στους 850 και κάτι, αν δεν κάνω λάθος, με βάση τα στοιχεία της ίδιας της εταιρείας και την προσφυγή που έκανε στο ΣΤΕ. Περιμένουμε καταρχήν την οριστική απόφαση από το ΣΤΕ, η οποία θα έρθει περί τα τέλη του μηνός Οκτωβρίου, και να δούμε τι γίνεται. Επαναλαμβάνω όμως ότι τα θέματα με την εταιρεία δεν έχουν να κάνουν μόνο με το θέμα της μεταλλουργίας. Με βάση την απόφαση, πώς όλες οι αποφάσεις του ΣΤΕ είναι σεβαστές και πρέπει να είναι σεβαστές, αλίμονο. Αλλά επαναλαμβάνω, το πρόβλημα σκουριές δεν αρχίζει και τελειώνει μόνο στα θέματα της μεταλλουργίας, πράγμα το οποίο και κρίνεται στο ΣΤΕ αυτή τη στιγμή. Τώρα για πέστε μας λίγο για τα κοιτάσματα στο Ιόνιο και στην Κρήτη. Πού βρίσκεται η διαδικασία, θα την ανακοινήσετε, σε ποια φάση είναι? Γιατί υπήρχε πριν τις εκλογές, υπήρχε μεγάλο ενδιαφέρον από ξένους επενδυτές να έρθουν να δουν τα ζητήματα αυτά και να επενδύσουν στη χώρα μας. Εγώ θα ήμουν ο πρώτος που θα χαιρόμουν αν υπήρχε τεράστιο ενδιαφέρον. Μακάρι να προκύψει ενδιαφέρον. Έχουμε αυτή τη στιγμή 3 διαγωνισμούς όπου είναι στην τελευταία τους φάση. Η αρμόδια επιτροπή θα καλέσει τους επενδυτές που έχουν δείξει ενδιαφέρον. Φαντάζομαι περί τα τέλη του μήνα, μιλάμε για 3 αυτή τη στιγμή οικόπεδα. Βέβαια, το ενδιαφέρον είναι από ελληνικές εταιρείες και μόνο. Ίσως βέβαια πρέπει να γίνει ένα πρώτο βήμα από ελληνικές εταιρείες, και αν τελικά υπάρχει ενδιαφέρον, αυτό να φέρει και άλλες πιο, ας το πούμε έτσι, ισχυρές εταιρείες. Θεωρείτε ότι δεν υπήρχε ενδιαφέρον γιατί δεν υπήρχαν σοβαρά κοιτάσματα? Τα κοιτάσματα δεν είναι σοβαρά σε αυτές τις περιοχές του Ιουνίου? Δεν μπορώ να το απαντήσω αυτό αυτή τη στιγμή. Νομίζω ότι εδώ πάνω είναι οι επιστήμονες και, εν πάση περιπτώσει, οι έρευνες αυτές καθ' αυτές οι οποίες θα δείξουν τη σοβαρότητα ή όχι των κοιτασμάτων. Αλλά πρέπει να είμαστε προσγειωμένοι, να μην δημιουργούμε μύθους, ούτε βέβαια να απαξιώνουμε προσπάθειες. Κύριε Σκουρλέτη, εσείς είσαστε ανοιχτοί απέναντι σε αυτές τις προσφορές. Θυμάμαι εδώ είχαμε σε μια συζήτηση τον κύριο Μανιάτη, που ήταν υπουργός αρμόδιος για αυτά τα θέματα, που έλεγε ότι αποπροσανατολίστηκαν οι όποιες εταιρείες έδειχναν ενδιαφέρον, διότι εσείς δείχνατε μια προτίμηση, ας πούμε, προς τη Βενεζουέλα. Δεν νομίζω ότι σχετίζεται το θέμα αυτό τώρα που λέτε. Τι σχέση? Γιατί τα πράγματα προδιετίας θεωρούσαμε ότι αποτυπωνόταν μια εικόνα ότι τα πράγματα έχουν προχωρήσει πολύ. Κάποια στιγμή διακόπησαν. Γι' αυτό σας ρωτάω. Συγγνώμη, όχι. Ναι. Το αν είχαν προχωρήσει ή όχι, το δείχνουν πια οι αντιδράσεις των άμεσα ενδιαφερομένων, δηλαδή των μεγάλων πετρελαϊκών εταιριών, των εταιριών οι οποίες κάνουν έρευνες, οι οποίες έτσι ερευνούν τα κοιτάσματα κτλ. Και θεωρώ ότι έχουν πολύ πιο καλύτερη πληροφόρηση και από εσάς και από εμένα, και εκείνους στο επιστημονικό κομμάτι. Εμείς ερωτήσεις θα θέτουμε, να μας δώσετε τις απαντήσεις, κύριε Υπουργέ. Δεν αμφισβητώ ότι έχετε καλύτερη πληροφόρηση. Όχι, αυτοί λέω έχουν καλύτερη από εμάς. Αυτοί λέω έχουν καλύτερη. Άρα θέλω να σας πω ότι αυτό που σας είπα και πριν, δεν χρειάζονται μεγάλες κουβέντες, ούτε να δημιουργούμε ψεύτικες προσδοκίες. Ξέρετε κάτι, κάποια στιγμή έγινε η μεγάλη ελπίδα του ελληνικού λαού μέσα στην κρίση ότι θα έρθουν πολλά εκατομμύρια και δισεκατομμύρια από αυτό το φυσικό πλούτο. Φτάσαμε σε ένα σημείο πριν από 2-3 χρόνια και υπολογίζαμε πόσα χρήματα θα έρθουν και θα μας σώσουν. Γι' αυτό σας το ρωτάω.
Κάποιος έχει μείνει ενδεχομένως με αυτή την εντύπωση. Αλλά θεωρώ ότι τελικά αυτή ήταν μια πολιτική προσέγγιση. Mm-hmm. Εδώ πρέπει να μιλάμε με επιστημονικές έρευνες και μελέτες. Αυτό τώρα, θέλω να πω. Ξέρετε ότι το ενεργειακό συνδέει πολλά στην περιοχή. Ελλάδα, Κύπρο, Ισραήλ, Αίγυπτο. Έχουν ανακαλυφθεί και νέα κοιτάσματα στην περιοχή της Αιγύπτου. Πόσο ρεαλιστικό είναι αυτό το περιβάλλον και αν πιστεύετε ότι είναι ότι με αυξημένα τα ποσοστά να βρεθούν κάποια κοιτάσματα και να εμπεδοθεί καλύτερη συνεργασία μεταξύ των χωρών αυτών στην περιοχή. Καταρχήν, τα κοιτάσματα που αναφέρατε στην Αίγυπτο φαίνεται ότι είναι πολύ μεγάλα, πρόκειται για μια σοβαρή υπόθεση. Η προηγούμενη εταιρεία, και αυτό έχει μεγάλη σημασία, που είχε το κοίτασμα, το είχε εγκαταλείψει γιατί θεωρούσε ότι δεν είχε ενδιαφέρον. Και πήγαν μετά ιταλικές εταιρείες και τελικά ανακαλύψαν από ό,τι φαίνεται κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Το δεύτερο στοιχείο το οποίο αναμένεται να επηρεάσει την όλη αγορά είναι το γεγονός ότι από τον Μάρτιο, αν δεν κάνω λάθος, έρονται οι κυρώσεις του Ιράν. Οπότε πια μπαίνει δυναμικά πια το Ιράν με όλα αυτά τα τεράστια κοιτάσματα πετρελαίου που έχει. Mm-hmm. Από εκεί πέρα υπάρχουν τα κοιτάσματα στο Ισραήλ που έχουν υπάρξει. Mm-hmm. Αντιλαμβάνεστε ότι τα επόμενα χρόνια θα υπάρχει μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα δυναμική. Mm-hmm. Η Ελλάδα έχει μια πολύ αξιόλογη γεωστρατηγική θέση. Mm-hmm. Έχει μια πολύ σοβαρή εταιρεία στο οποίο συμμετέχει και το δημόσιο σε αυτή την περιοχή και με μεγάλους αποθηκευτικούς χώρους, αναφέρομαι στα ΕΛΠΕ. Mm-hmm. Νομίζω ότι μπορεί να έχουμε έναν πρωταγωνιστικό ρόλο. Mm-hmm. Να πάμε λίγο στα πιο καθημερινά, κύριε Υπουργέ. Δηλαδή, είναι το πολυνομοσχέδιο το οποίο αναμένουμε να ψηφιστεί αύριο. Και από την άλλη, έχουμε ακούσει έτσι τις προθέσεις της κυβέρνησής σας για το παράλληλο πρόγραμμα. Γιατί πολλοί ελπίζουν στο ότι θα βρείτε κάποιους τρόπους ανακούφισης, κάποιους τρόπους να απαλληλθούν όλα αυτά τα σκληρά μέτρα τα οποία έρχονται αυτό το χειμώνα, στον έκτο χρόνο της κρίσης και στο τρίτο μνημόνιο. Τι δυνατότητες έχετε πραγματικά τώρα που βλέπετε τα πράγματα σιγά σιγά να παίρνουν το δρόμο τους? Δυνατότητες υπάρχουν. Απλώς θέλω για άλλη μια φορά να επαναλάβω ότι αυτή τη στιγμή εφαρμόζονται μέτρα τα οποία προέβλεπε η συμφωνία του Αυγούστου πριν από τις εκλογές. Δεν έχουμε δηλαδή κάποια μέτρα που ανακαλύψαμε ξαφνικά ή που κρύψαμε από τον ελληνικό λαό τις παραμονές των εκλογών. Να. Θέλω να το επισημάνω γιατί αυτό έχει την δικιά του ξεχωριστή πολιτική σημασία. Mm-hmm. Μέχρι τώρα οι κυβερνήσεις που διαχειριζόντουσαν τα πράγματα κρύβαν τις προθέσεις τους. Mm-hmm. Εμείς δεν τις κρύψαμε τις προθέσεις μας. Mm-hmm. Τα μέτρα που παίρνονται τώρα δεν είναι πιο σκληρά από ό,τι τα προηγούμενα. Βεβαίως όμως υπάρχει η κόπωση, διότι έρχονται ως συνέχεια των προηγούμενων. Άρα έχουν μειωθεί οι αντοχές του κόσμου. Αυτό μας κάνει να μας βάζει το καθήκον να πρέπει πράγματι να τρέξουμε σε αυτό που ονομάζουμε παράλληλο πρόγραμμα. Αν λοιπόν δεν μπορέσουμε να διατυπώσουμε μια πρόταση συνολική για το ασφαλιστικό, όπου ήδη ξεκινάει ο διάλογος, αν δεν κάνω λάθος, αύριο παρουσιάζονται ή σήμερα τα πρώτα πορίσματα της Επιτροπής Σοφών. Αυτά δεν θα είναι ένα κλειστό κείμενο. Στη βάση αυτού του κειμένου θα υπάρξει ένας ευρύτατος διάλογος. Mm-hmm. Αν λοιπόν δεν έχουμε μια συνολική πρόταση για το ασφαλιστικό που να βασίζεται στη λογική της αλληλεγγύης των γενεών, που να προστατεύει και να διασφαλίζει τον κοινωνικό του χαρακτήρα, που να έχει το στοιχείο τον αδιανεμητικό ως στην πρόταση αυτή. Αν δεν μπορέσουμε για τους αγρότες να τους διευκολύνουμε δίνοντάς τους φθηνότερες πρώτες ύλες, φθηνότερα φυτοφάρμακα, λιπάσματα, φθηνότερους σπόρους. Αν δεν μπορέσουμε να έχουμε ένα φορολογικό σύστημα το οποίο να ανακαλύπτει τον μεγάλο πλούτο και να μην ρίχνει τα βάρη στους πιο ασθενείς, τότε είναι σίγουρο ότι θα είμαστε μία από τα ίδια σε σχέση με την επιχειρηματικότητα. Θα δοκιμαστούμε. Κύριε Σκουρλέτη, ωραία. Αν εφαρμοστεί σκληρά μέτρα, βεβαίως θα επιβαρύνουν τον κόσμο μετά το πρώτο και το δεύτερο μνημόνιο. Από την άλλη, με ποια λογική και πώς σκοπεύει η κυβέρνηση να δημιουργήσει νέες θέσεις εργασίας, να τονώσει την αγορά, να τονώσει την επιχειρηματικότητα, ώστε να δημιουργηθούν νέες θέσεις εργασίας, να βοηθηθεί η οικονομία? Προσέξτε να δείτε, η συμφωνία αυτή, αυτό που κάνει είναι να δημιουργεί ένα σταθερό έδαφος, μια και έχει εξασφαλισμένη τη χρηματοδότηση της χώρας για τα επόμενα 3 χρόνια.
Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό ζήτημα. Δεύτερον, αποκλείει το ενδεχόμενο του Brexit και όλη αυτή την ανασφάλεια που μπορεί να δημιουργούσε ένα τέτοιο ενδεχόμενο, μια τέτοια πιθανότητα. Τρίτον, μέσα στη συμφωνία υπάρχει ένα ποσό περί τα 5 με 6 δισεκατομμύρια, τα 3 και κάτι θα εκταμιευτούν τώρα, που αφορά τις ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις του δημοσίου. Αντιλαμβάνεστε, αυτά αν πέσουν στην αγορά θα δημιουργήσουν μια μεγάλη ανάσα. Το πιο σημαντικό από όλα είναι ότι μπαίνουν οι βάσεις για την ανακεφαλοποίηση των τραπεζών με έναν τρόπο. Ξεκινάει αυτή η διαδικασία διαφορετικό από ό,τι πριν. Τι εννοώ δηλαδή? Ότι η ανακεφαλοποίηση που θα επιχειρηθεί θα απαντάει στο ζήτημα των κόκκινων δανείων, δηλαδή στον πυρήνα του προβλήματος που σχετίζεται με τη φερεγγιότητα του τραπεζικού συστήματος. Αυτά στο γενικότερο επίπεδο. Από την άλλη, θεωρώ ότι επειδή είναι πολύ τα πράγματα συμπιεσμένα προς τα κάτω, οι τιμές έχουν πέσει, δημιουργούνται ευκαιρίες για νέες επενδύσεις σε πάρα πολλούς τομείς της χώρας. Νομίζω λοιπόν ότι είναι πολύ εύκολο από τις αρχές του επόμενου έτους να δούμε τα πρώτα σημάδια της ανάκαμψης. Κύριε Σκουρλέτη, και αυτό βέβαια να δημιουργήσει νέες θέσεις εργασίας. Να επανέλθω λίγο στο θέμα του παράλληλου προγράμματος και αν θα μπορεί με κάποιο τρόπο να βρεθούν κάποιες λύσεις για ανθρώπους που έχουν ανάγκη. Αυτό που δεν καταλαβαίνουμε, και όχι μόνο στο κομμάτι, παίρνω έτσι ένα παράδειγμα για το ασφαλιστικό και την πρόταση της Επιτροπής των Σοφών, τη σύνδεση της κατώτατης σύνταξης, βασικής σύνταξης, με τα εισοδηματικά κριτήρια. Ποιος είναι πλούσιος, ποιος θεωρείται πλούσιος, κύριε Σκουρλέτη? Αυτό πραγματικά παραμένει ασαφές σε πολλά θέματα. Δηλαδή βλέπουμε και περιμένουμε να δούμε πού θα μπει αυτός ο πήχης, πού θα είναι ο πήχης, ποιοι είναι οι πλούσιοι, ποια είναι η μεσαία τάξη. Δεν υπάρχει. Αυτό είναι ένα ερώτημα που έχει προκύψει μέσα από το δημόσιο διάλογο και κανείς δεν το έχει θέσει από μεριάς της κυβέρνησης. Δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή ένα όριο που να πεις ότι αυτός είναι ο πλούσιος και από εκεί και πάνω θα φορολογούνται περισσότερο, όμως, θα παίρνουν μικρότερες συντάξεις. Ναι, κύριε Υπάρχει Υπουργέ, μια όμως, διαβάθμιση. Για όλα, όταν λέτε για περισσότερη δικαιοσύνη στους φόρους, πρέπει να μπει ένα πλαφόν, πρέπει να μπει ένα όριο. Αυτό ρωτάμε. Πού είναι αυτό? Δεν είναι ένα όριο. Είναι μια συνολική προσέγγιση ενός δικαιότερου φορολογικού συστήματος, το οποίο θέλει να επιβαρύνει τους πιο οικονομικά ισχυρούς και να λειτουργεί μεροληπτικά υπέρ των οικονομικά αδύνατων. Αυτό είναι το ζητούμενο. Τελικά όμως, γιατί πλήττεται η μεσαία τάξη? Άρα είναι σχηματικό, είναι σχηματικό αυτό που λέτε, το όριο του πλούτου. Γιατί όμως τελικά στο αποτέλεσμα, εδώ και τόσο καιρό, πλήττεται περισσότερο η μεσαία τάξη? Η φοροδιαφυγή συνεχίζεται, όσοι έχουν και ξέρουν να τα κρύβουν, τα κρατούν. Και αυτό είναι ένα μεγάλο στοίχημα για εσάς και νομίζω ότι το έχει προτάξει πολύ η κυβέρνησή σας. Αλλά από την άλλη, αυτοί που την πληρώνουν πάντα είναι αυτοί που μπορείτε να τους ελέγξετε και είναι αυτοί οι οποίοι είναι και πιο συνεπείς φορολογούμενοι. Μα ακριβώς εκκινώντας από αυτές τις διαπιστώσεις που μπορεί να είναι κοινές, θέλουμε να ανατρέψουμε αυτή την εικόνα. Αυτό σας έλεγα πριν. Δεν είναι εύκολο το να κάνουμε αυτές τις διαπιστώσεις. Είναι διαπιστώσεις οι οποίες πονάνε τον κόσμο, είναι η πραγματικότητα. Το θέμα είναι να μπορέσουμε ακριβώς να υπερβούμε αυτή την κατάσταση σήμερα. Αλλά εγώ καταλαβαίνω ότι από τη στιγμή που βρισκόμαστε ακόμα μέσα στο πλαίσιο μιας πολιτικής η οποία χαρακτηρίζεται από μια έντονη λιτότητα, όλα αυτά που λέτε, τα αρνητικά και τα αντικοινωνικά φαινόμενα, θα συμβαίνουν. Το θέμα είναι να μπορέσουμε να ξεφύγουμε από αυτό. Αυτή είναι η προσπάθειά μας και εκεί θα κρυθούμε βέβαια. Για να έρθουμε πάλι στα θέματα ενέργειας, κύριε Υπουργέ, έχετε πει ότι θέλετε να διαφυλάξετε τον δημόσιο χαρακτήρα της ενέργειας. Για τον ΑΔΜΕ τι θα κάνετε, πώς σκέφτεστε να το αντιμετωπίσετε? Για τον ΑΔΜΕ θέλω να σας πω ότι τα πράγματα έτσι όπως πάνε με βάση τις τελευταίες συζητήσεις που γίνονται με τα τεχνικά κλιμάκια είναι σε καλή κατεύθυνση. Εκείνο το οποίο έχει εξασφαλιστεί είναι ότι δεν συζητάμε για το σενάριο της ιδιωτικοποίησης του. Μελετάμε εκδοχές οι οποίες βασίζονται πάνω στην δικιά μας αρχική πρόταση που είχαμε παρουσιάσει στους θεσμούς και θεωρώ τελικά ότι θα είναι μια πρόταση που ακριβώς θα διασφαλίζει τον δημόσιο χαρακτήρα του ΑΔΜΕ, δηλαδή θα διασφαλίζει τον δημόσιο χαρακτήρα των παγίων εκείνων στοιχείων που σχετίζονται με τα δίκτυα υψηλής τάσης μεταφοράς ενέργειας. Μάλιστα. Σήμερα γνωρίζουμε ότι θα συναντηθείτε με παράγοντες της ΑΕΚ για να συζητήσετε για το... Για το ζήτημα του γηπέδου. Χθες συναντήθηκε ο κ. Μελισσανίδης με την κυρία Δούρου. Δεν προέκυψε κάτι.
Πότε πιστεύετε ότι πρέπει να δοθεί λύση στο ζήτημα αυτό? Σας το ρωτάει ένας αεκτζής τώρα εδώ, κύριε Υπουργέ. Καταλαβαίνετε το ενδιαφέρον και προσωπικό. Ακούω συνεχώς για ζητήματα που προκύπτουν από το Δήμο της Νέας Φιλαδέλφειας, από την περιφέρεια. Τι ζητήματα είναι αυτά που δεν μπορούν να ξεπεραστούν τελικά? Χρήματα, φαντάζομαι, κύριε Υπουργέ. Τα περισσότερα, τα χρήματα είναι πάντοτε ένα πρόβλημα σε κάθε ζήτημα. Τα περισσότερα βέβαια θα τα πούμε μετά την συνάντηση που θα γίνει σε περίπου 3/4. Θα ξεκινήσει. Αυτό όμως που χαρακτηρίζει τη σημερινή συνάντηση είναι ότι θα είναι παρόντες και οι άνθρωποι της ΑΕΚ αλλά και οι άνθρωποι του Δήμου. Και νομίζω ότι αυτό είναι ένα καλό βήμα, ότι θα καθίσουμε όλοι σε ένα τραπέζι για να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε με σκοπό να γίνει προφανώς το γήπεδο. Αλλά ξέρετε, το ζήτημα τρόπο. Το ξέρετε. Τι αναμεδώστε μας ένα στίγμα, αυτό τι θα που τους πείτε. Αναζητείτε, ναι. Είναι και μια επιχορήγηση, έτσι. Είναι τα, αν διαβάζω σωστά, κάτι σαν 20 εκατομμύρια ευρώ τα οποία αναζητούνται. Αφήστε να τους τα πούμε. Τα περιβαλλοντικά και όλα τα υπόλοιπα. Αφήστε να τους τα πούμε στη συνάντηση. Πάντως, κυρία Υπουργέ, διαβάζοντας εχθές κάποιες από τις δηλώσεις που έκανε ο κύριος Μελισσανίδης βγαίνοντας από τη συνάντηση με την κυρία Δούρου, δεν ξέρω αν αυτό μεταφράστηκε έτσι από τους φίλους της ΑΕΚ. Ότι υπάρχουν. Όχι, υπάρχουν, λέει, κάποια θετικά δείγματα. Είναι ότι θα το ονομάσουμε Δούρου Αρένα. Ναι. Δεν ξέρω τώρα τι δήλωση ήταν αυτή από τον κύριο Μελισσανίδη και αν τα πράγματα έτσι εξελίσσονται και να χαρούν και γιατί όχι, εάν συμβάνει η κυρία Δούρου και ο Δήμαρχος εκεί, γιατί όχι, να ονομαστεί και Δούρου Αρένα. Το ζήτημα είναι να ξεπεραστούν και δεν μπορώ να καταλάβω πόσο σημαντικά είναι αυτά τα ζητήματα που θέτει εκεί ο Δήμαρχος της περιοχής. Κοιτάξτε να δείτε, εγώ φαντάζομαι ότι από τη στιγμή που πάμε να κάνουμε ένα τόσο μεγάλο έργο στην καρδιά μιας πόλης, αυτό το οποίο πρέπει όχι μόνο ο Δήμαρχος αλλά και όλοι να δούμε, αν η φέρουσα ικανότητα της περιοχής μπορεί να σηκώσει αυτή τη λειτουργία και αν τελικά το επιλέξουμε, πώς πρέπει να το κάνουμε με ένα τέτοιο τρόπο ώστε να μην κάνουμε δύσκολη τη ζωή και αυτών που θα πηγαίνουν στο γήπεδο και αυτών που ζουν εκεί πέρα. Αυτό νομίζω θέλουμε όλοι. Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Υπουργέ, σας ευχαριστούμε θερμά. Σας ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Καλημέρα. Καλημέρα. Λοιπόν, εμείς...